Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε, γιατί είχαμε πει ότι θα επιστρέφατε από το ταξίδι σας για να, έχουμε να έρθουμε εδώ να μιλήσουμε και να συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο ακόμη παραμένει ανοιχτό. Είναι το θέμα του κόκκινου κουμπιού. Εγώ ξεκινάω από εκεί, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο συζητάμε πάντα μαζί, χωρίς βέβαια καμιά εξέλιξη. Ναι. Έχουμε κάτι να πούμε? Όχι, αυτό που μας είπαν στην Βουλή των Γερόντων είναι ότι ακόμα ψάχνουν κάποιες προδιαγραφές. Δεν έχουμε κάποια επίσημη ενημέρωση, οπότε αναμένουμε και εμείς μαζί με τον υπόλοιπο κόσμο. Κυρία Αντωνίου, να ρωτήσω κάτι. Ποιες είναι οι προδιαγραφές, αφού ήταν έτοιμον, ήταν τελειωμένον, έπρεπε ήδη να λειτουργεί? Τι ακριβώς περιμένουν, ποιες είναι οι προδιαγραφές? Δεν γνωρίζω. Ποιοι σας το είπαν αυτό, από ποιο αρμόδιο υπουργείο? Ήταν στην Υπουργή των Γερόντων, από το Υφυπουργείο Πρόνοιας. Ναι. Δεν ξέρουμε πού βρίσκεται το θέμα, αν είναι στο Υφυπουργείο Καινοτομίας ακόμη ή αν έχει επιστρέψει στο Υφυπουργείο Πρόνοιας. Άρα, αν οι προδιαγραφές που εννοούν είναι για τις τεχνικές προδιαγραφές ή για τους δικαιούχους, δεν γνωρίζουμε δυστυχώς. Εν τω μεταξύ, να πούμε στον κόσμο ότι υπάρχουν και εφαρμογές τις οποίες υπάρχουν ήδη στο εμπόριο, έτσι δεν είναι, κυρία Αντωνίου, που μπορεί να συνδέεται με ένα κινητό τηλέφωνο κάποιου συγγενή κτλ. Δηλαδή, υπάρχουν τέτοιες εφαρμογές. Ναι, στην αγορά, βέβαια. Ναι. Άρα, για παράδειγμα, δεν είναι ότι θα βρούμε ξανά τον τροχό? Όχι, οπωσδήποτε. Γιατί σε άλλες χώρες, αγαπητή Κατερίνα, το έχουν οργανισμοί για τα μέλη τους. Όχι χώρες, οργανισμοί για τα μέλη τους. Τόσο έχουν εξελιχθεί οι τεχνολογίες και οι προδιαγραφές αυτών των συστημάτων που το έχουν ιδιωτικοί οργανισμοί. Μάλιστα. Πόσα χρόνια περιμένουμε να τα ανακαλύψουμε τον τροχό? Από το 18. Από το 18. Εντάξει, είμαστε στα 5 χρόνια. Στα 7 είναι η φαγούρα, θα δείξει που θα πάμε. Ένα άλλο θέμα, κύριε Αντωνίου, το οποίο εγείρεται βεβαίως, είναι η κακοποίηση ηλικιωμένων. Δεν είναι η πρώτη φορά που λέτε στοιχεία και πράγματα. Για πείτε μας, γιατί δεν προχωράνε οι περισσότεροι σε καταγγελία, φοβούνται? Ακριβώς. Και δεν είναι μόνο η κακοποίηση, η Κατερίνα. Mm. Είναι όλα τα άλλα. Είναι ο ηλικιακός ρατσισμός, είναι η παραμέληση, είναι η οικονομική εκμετάλλευση. Και από οικιακές βοηθούς και από τα παιδιά τους και σε ορισμένα ιδρύματα που ευτυχώς έχουν ελαχιστοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό τα τελευταία 1-2 χρόνια και λόγω της συνεργασίας που έχουμε τόσο με την Επίτροπο Διοικήσεως όσο με και το Γραφείο Ευημερίας έχουμε κάνει πολλά βήματα μπροστά. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι τα ίδια τα θύματα αρνούνται να καταγγείλουν την κακοποίηση τους ή την παραμέληση τους. Ναι. Και εμείς θέλουμε να πούμε στον κόσμο ότι δεν πρέπει να φοβούνται. Και πού να κάνουν καταγγελία, κύριε Αντωνίου, πού να πάρουν τηλέφωνο να καταγγείλουν? Είναι και στο Γραφείο Ευημερίας και στο παρατηρητήριο ασθενών της ΟΨΑΚ, αν είναι ασθενής, και στο παρατηρητήριο το δικό μας και στην αστυνομία. Υπάρχουν χίλιοι δύο τρόποι να μπορέσουν να κάνουν την καταγγελία τους. Αλλά δυστυχώς οι αναφορές που παίρνουμε. Όταν πάμε να κάνουμε το βήμα παραπάνω, να γίνει επίσημη καταγγελία για να μπορέσουμε να το διερευνήσουμε, σταματά κάθε επικοινωνία. 25 καταγγελίες που λέτε κάθε μήνα, για ποιο είναι, που σας παίρνουν στο πρώτο στάδιο, ότι ζητάνε βοήθεια? Ναι, ότι έχω υποστεί είτε κακοποίηση, είτε παραμέληση, είτε απαξιωτική συμπεριφορά. Δεν είναι πάντα κακοποίηση, υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία φαίνουν τους ηλικιωμένους μας τα όρια της σωματικής και ψυχολογικής κατάρρευσης. Δεν είναι μόνο η κακοποίηση, το να σε κακοποιεί κάποιος, είναι και η ηλεκτρική βία πάρα πολλές φορές, πολύ σκληρό πράγμα. Οπότε είναι δεμένα τα χέρια μας, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Γι' αυτό επιμένουμε και λέμε και ξαναλέμε ότι θα πρέπει ο κόσμος να μην φοβάται να καταγγείλει, γιατί σήμερα είναι η δική μου κακοποίηση, η παραμέληση, αύριο θα είναι το διπλανό μου και πάει λέγοντας. Έτσι είναι τα πράγματα. Στα σπίτια περισσότερο γίνονται εκεί που τους προσέχουν άνθρωποι? Ακριβώς. Είναι πίσω από κλειστές πόρτες. Δυστυχώς εκεί όπου δεν μπορείς να αντιληφθείς και πολλά πράγματα. Εμείς ως παρατηρητήριο έχουμε και εξαιρετική συνεργασία με την αστυνομία Κύπρου, που δύο φορές τον χρόνο κάνουμε εκπαίδευση στους αστυνομικούς στην Αστυνομική Ακαδημία όσον αφορά την αναγνώριση της κακοποίησης και της παραμέλησης, αλλά και επικοινωνία των αστυνομικών με τους ηλικιωμένους.
Οπότε τουλάχιστον εμείς κάνουμε το καθήκον που έπρεπε να κάνουμε, επαφείται πλέον στην κοινωνία να φουκραστεί και να καταγγείλει. Ναι, να καταγγείλει ο κόσμος, να μιλάει ο κόσμος. Να μιλά. Λοιπόν, εντάξει, ο κόσμος λέει τώρα και ξανά για το κόκκινο κουμπί που περιμένουν και υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο για αυτούς. Το παλεύετε. Θα συστήσουμε, αγαπητή Κατερίνα, ότι θα τουλάχιστον όσα προβλήματα υπάρχουν να λυθούν το... Έχουμε χρονοδιάγραμμα για το κόκκινο κουμπί ή είμαστε στον αέρα? Χαρτοπόλεμος. Όχι, δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα. Χρονοδιάγραμμα δόθηκε πέρσι ότι μέσα σε κάποιου μήνες θα λειτουργούσε. Και από το πέρσι φτάσαμε περίπου 1,5 χρόνο από τότε και περιμένουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Αντωνίου. 7 και 30 σας αποδεσμεύω. Τα φιλιά μου και τα χαιρετίσματά μου στον συνάδελφο. Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Τώρα.